Οι περισσότεροι μικροί κάνουν δύο φορές την εβδομάδα, αλλά δεν μπορούν οι γονείς τους να πιστεύουν. Εντάξει, αυτοί σιγά σιγά ανεβαίνουν. Μετά που θα δουν ότι γίνονται καλύτεροι, θα αποφασίσουν και έρχονται περισσότερες φορές. Σε σχέση με τους ξένους, πιστεύεις ότι υστερούμε κάπου ή σε κάποιον πράγμα? Οι μεγάλες χώρες έχουν περισσότερο budget, δηλαδή λεφτά για προετοιμασίες. Η Κύπρος είναι μικρή χώρα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, εφόσον δεν μπορούμε να λαμβάνουμε μέρο συνέχεια σε διεθνές τουρνουά. Όμως το άθλημα μας είναι ολυμπιακό άθλημα. Έχουν πάρα πολλά ωφελήματα οι μικροί. Μπαίνουν σε σχέδια του ΚΟΑ και αλληλικά μισθών και λεφτά για προετοιμασία. Ή μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κόλλησε εξετάσεις, ας πούμε. Όταν έχουν επιτυχίες πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, που είναι πολύ ευχαριστητικό για τους γονείς. Πείτε μας λίγο για τις τελευταίες επιτυχίες που πετυχαίνει η σχολή σας. Οι τελευταίες επιτυχίες, εκτός του Πανκύπριου Πρωτάθλημα, που πήραμε, είναι κάτω των 21 που πήραμε δύο αργυρά για ένα χάλκινο με την Άννα Μαρία, τη Σουζάνα και τον Καγκούρη. Έχουμε τέτοιες θέσεις στα πανευρωπαϊκά που είναι αμπιστιοφτά, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Οι τελευταίες είναι αυτές. Για τους επόμενους στόχους και τα επόμενα που ακολουθούν. Στο μας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Προσπαθούμε